Διονυσάρα. Καλησπέρα. Είμαστε μέσα στο Άμπαρθ, το οποίο μόλις ήρθε ο Διονύσης σήμερα, με ενημέρωσε ότι 180 άλογα είναι. Μαύρα 180 είναι, παιδιά. Είναι 160 με IHI τουρμπίνα και 180 το μοναδικό Άμπαρθ που βγαίνει είναι το Competition. Competizione. Το θέλει και η Ιταλικά έτσι. Πώς το λένε? Competizione. Competizione, παιδιά, competizione. Μήπως είμαστε εδώ να πούμε και πάμε πιο πέρα. Μήπως έπρεπε να πούμε εδώ. Δεν νομίζω. Εγαλέου ring. Εδώ είμαστε. Ναι. Τέλος πάντων, οδεύουμε για Εγαλέου. Και έχουμε πάρει στο λαιμό μας από πίσω και ένα φίλο που έρχεται με αυτοκίνητο. Το οποίο είναι η αγάπη του Διονύση. Τι αυτοκίνητο είναι αυτό από πίσω μας, Διονύση? Tesla Model 3 Performance. Λοιπόν, έχουμε ένα Tesla στην παρέα. Την αγάπη του Διονύση. Και θα σας πω για αυτό σε λίγο, αφού σας πω πρώτα για τις τουρμπίνες. Ναι. Το συγκεκριμένο Άμπαρθ είπαμε είναι με IHI, το άλλο με Garrett, αυτό 160. Όλα δηλαδή τα περισσότερα. Δεν περισσότερα Άμπαρθ, είναι 140. Αυτό είναι 160 και 180 το Competition, που λέει ο Διονύσης. Επομένως, πάτερ μη χαίρεσαι. Πάτερ μη χαίρεσαι, 160 άλογα ήταν το Άμπαρθ. Τέλος πάντων, τώρα πάμε για Κταίο ρε φίλε, εδώ πέρα έχω ένα φίλο με Κταίο. Εντάξει, μπορεί να περάσουμε και Κταίο. Λοιπόν, πάμε βόλτα τώρα στην Αττική Οδό, σε άκυρο μέρος, γιατί για Εγαλέου πάμε. Αλλά να είναι καλά εδώ ο Διονυσάρας που δίνουμε 2,80 και 2,85-60 στα διόδια της Αττικής, έτσι ανευλόγου. Μάλλον με έφερε εδώ πέρα γιατί έχει μείνει από βενζίνη. Κορόιδευε τα Tesla για αυτονομία και δεν έχει βενζίνη στο Άμπαρθ. Τώρα πάμε να βάλουμε. Τέλος πάντων, κάπου εδώ έχει ΣΕΑ, λίγο πιο κάτω. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα τι έχει το vlog? Σήμερα θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε το φαινόμενο Εγαλέου. Φαινόμενο Εγαλέου. Και τι εννοώ? Θα έχετε δει πάρα πολλές φορές στο Facebook να ανεβάζουν μετρήσεις με Draghi και Big Gear και Webbox από διάφορα σημεία. Όσοι θέλουν να γράψουν καλό χρόνο, προτιμούν την Εγαλέου. Γιατί? 2,8 κλίση. 2,8 κλίση, παιδιά. Κατοφέρεια. Ενώ στα άλλα σημεία θα έχουμε 0. Σκοτάδια πρέπει να έχουμε 0 κοντά. Ή γενικά συνεθνική. Εκεί πέρα 0. Ανηφορικά κομμάτια. Εκεί που κάνουμε εμείς μετρήσεις, συνήθως είναι ανηφορικά τα κομμάτια. Βέβαια, εκτός από το κατηφορικό κομμάτι της Εγαλέου, παίζει ρόλο και το ότι το αυτοκίνητο σε μια κατηφόρα, να ξέρετε παιδιά, δεν ζορίζεται. Γιατί δεν σηκώνει πίεση. Επομένως, αποκλείουμε το φαινόμενο του boost cut. Δηλαδή, τι εννοώ? Όταν έχουμε ανηφόρα, επειδή το αυτοκίνητο ζορίζεται, ανεβάζει φορτίο. Με αποτέλεσμα, οι τουρμπίνες οι οποίες έχουν over boost, συνήθως οι μικρές τουρμπίνες, οι εργοστασιακές, μπορεί να σου κάνουν ένα στιγμιαίο κόψιμο στην πίεση και επομένως να χάσεις το πάτημα. Επομένως, κάνοντας το πάτημα στην Εγαλέου ή στον κάθε δρόμο τύπου Εγαλέου, μπορείς να γλιτώσεις αυτό το κακό. Α, η φίλη σου. Λοιπόν, και σήμερα ψάχναμε ένα αυτοκίνητο το οποίο να έχει επαναληψιμότητα. Ποιο είναι το αυτοκίνητο που έχει επαναληψιμότητα απόλυτη? Το Tesla. Δεν έχει ταχύτητες, δεν έχει τουρμπίνες, δεν έχει τίποτα. Επομένως, με το Tesla θα κάνουμε τις δοκιμές στην Εγαλέο και σε ένα άλλο δρόμο που δεν έχει κλίσεις καθόλου. Όργανο για να μας βοηθήσει αυτή τη μέτρηση και να συγκρίνουμε θα είναι το Big Gear. Επομένως, βλέπω να είναι κλειστό και θα πεθάνω. Λοιπόν, αν πεισέα και κλειστό λίγο δύσκολο. Επομένως, σήμερα με τη βοήθεια του Big Gear
από αλλού. Θα δούμε, δεν ξέρω αν θα φτάσουμε και σκοτάδια. Θα πάρουμε τις μετρήσεις μας και θα λυθούν όλες οι απορίες με τα τυχόν, με τα οποιαδήποτε συμπεράσματα βγάλουμε. Θα δούμε ακριβώς τι μοίρες γράφει το PGR και από εκεί και πέρα το συζητάμε. Μαζί μας ήταν από την κλειστή ομάδα ο Διονύσης και ο Νίκος. Ο Διονύσης με το Άμπαρθ, ο Νίκος με το Τέσλα. Θα ήθελα να έχω μαζί και ένα DSG για να κάνουμε μετρήσεις και εκεί, αλλά πιστεύω ότι το Tesla είναι ότι καλύτερο στο να βγουν απόλυτα συμπεράσματα. Αυτά, σταματήσαμε εδώ πέρα σε ένα βενζινάδικο να βάλει ο Διονυσάρας εδώ καύσιμο, να ταΐσει εδώ το μικρό δαίμονα με τα 160 άλογα τελικά, πάτερ την έφαγες, και θα συνεχίσουμε από το πάρκινγκ στην Εγαλαίο. Ακόμα στο αυτοκίνητο είμαστε, το έχουμε κάνει περιπέτεια σήμερα. Και εδώ είμαστε. Δεν μας πιάνει το Τέσλα. Δεν μας πιάνει το Τέσλα. Όχι, κοίτα πίσω. Για κοιτάξτε παιδιά εκεί. Τέσλα και από πίσω. Μάνα καθόλου δεν είμαστε. Είσαι το 4. Α, η 4 ήταν αυτή. Εντάξει. Ακάτω το να λένε. Περιπέτεια παιδιά. Έχουμε μπερδέψει εξόδους εδώ πέρα. Ψάχνουμε να βρούμε καύσιμα. Είμαστε απερίγραπτοι. Είναι από το Διονυσάρας. Καλά πάμε, αλλά... ναι. Το Τέσλα δεν είναι. Το Τέσλα από πίσω είναι όμως, κολλημένο. Τώρα θα μας ξυρίσει το Τέσλα. Μας ξύρισε το Τέσλα. Καλά περάσαμε. Φίλε, είναι δυνατόν σε περνάει το Τεσλά? Πώς πέρασε, τα κόψαμε. Α, ναι, σωστά. Ρε τι τραβάμε σήμερα, ρε τι τραβάμε σήμερα. Δεν θες να πατήσεις με το Τεσλά δίπλα η Γαλλία, νομίζω. Όχι. Είπαμε, εντάξει. Είπαμε, εντάξει. 160 άλλο κάνε, παιδιά, με το ξεφτυλίζουμε, εντάξει. Έχουμε και μία λογική. Στο προηγούμενο vlog νομίζαμε 180. Λέγαμε εντάξει, πίστηκα και εγώ, δεν το κοίταξα καθόλου, πιάστηκα διάβασος. Δεν είχα κοιτάξει τα άμπαρθα εδώ. Δεν ξέρω καθόλου. Φίλε, άμα δεν ξέρεις εσύ που είναι δικό σου το όνομά σου, ιδιοκτήτης. Της γυναίκα μου. Δεν έπρεπε, η γυναίκα πρέπει να ξέρει ότι είναι 160 άλογα. Ναι. Δηλαδή, τι τραβάμε, πρόσκειται εδώ πάνω οι κάμερες, έχουν φωτομοντέλα. Αναγία μου, ρε, τι τραβά. Εντάξει, είμαστε εντός... 109. Εντάξει, 120 και εδώ πέρα. Πάντα! Και ζώνη, πάντα σώζει ζωές. Ζώνη, ζώνη! Ζώνη κράνος! Τούνελ, άκουσες ήχο που έκανε το Τέσλα? Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Άκουσες ήχο, ε? Ναι, ναι. Το άκουσες το τέτοιο? Τα κράκεις, τα κράκεις, άκουσες, ε? Έδεψε να πέσει το τούνελ. Ωπω, οι τεσλάκηδες πρέπει να μας βαράνε. Νόμιζα ήταν σκάνια εμείς. Λοιπόν, εδώ η Γαλλία ρινγκ. Εδώ η πίστα της Γαλλίου. Την έχουν βαφτίσει πίστα εδώ διάφοροι κοντράκηδες. Γιατί? Θα δούμε. Είμαι περίεργος να δω. Σε λίγο η ώρα θα έχουμε αποδείξεις. Ναι, τι γίνεται. Τι και γιατί. Πάμε μία πάρκινγκ να πούμε 2-3 κουβέντες εδώ και με τον Νίκο. Να δούμε τι θα περιμένουμε στο περίπου και θα κάνουμε δύο κοντινά αυτές εδώ οι μουσικές εδώ. Δεν μπορούμε να ακούσουμε εμείς. Λοιπόν, και θα κάνουμε δύο κοντινά δοκιμαστικά. Ένα θα ξεκινήσουμε από Εγαλαίο πρώτα απ' όλα και μετά κάπου θα το δούμε ευθεία. Φυσιολογικό δρόμο δηλαδή, να μην έχουμε κατηφορικά κομμάτια. Πού πάμε για το... Εδώ δεν είμαστε ρε φίλε. Για το πάρκινγκ. Το πάμε στο πάρκινγκ. Ναι. Και τι θα πάμε κατευθείαν. Πάμε λίγο στο πάρκινγκ, ένα λεπτό. Καλό, ο Νίκος θα μας βάλει, όχι από εδώ. Από την άλλη. Έχω να πατήσω Εγαλαίου από την τελευταία φορά που ήμουνα με... Το... Οπα, με το Βαγγέλη.
Βαγγέλη. Το Βαγγέλη το Μαύρος, ξέρετε. Με το εξάρι, με το Εύω το 6. Όπου τι ήταν να κάνουμε, ένα δοκιμαστικό, δεν θυμάμαι με ποιον όμως. Θυμάμαι όμως ότι είχαμε κατέβει με το Βαγγέλη εδώ πέρα. Ήταν η τελευταία φορά που είχα κατέβει Αιγαλέου. Γενικά δεν συχνάζω πλέον σε τέτοια στέκια. Δηλαδή Αιγαλέου και Ρήμπας. Απαγορευμένα για μένα όσο υπάρχουν δεξιά. Όσο υπάρχουν ανεγκέφαλοι πάνω στο τομέα της αυτοκίνησης, όπου θα δούμε όλα τα σενάρια, μπες μέσα και πιο κάτω, μην κάθεσαι εδώ. Τέρμα κάτω πήγαινε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, όπου κάνουν εκεί πέρα τα διάφορα επικίνδυνα, που μετά από μία, δύο, τρεις μέρες στο πόλι θα θρυνήσουμε και ορισμένα θύματα, είναι λογικό. Δυστυχώς δεν θα σταματήσει ποτέ αυτό το πράγμα. Γι' αυτό, ενώ τα παλιά τα χρόνια πηγαίναμε, κάναμε τη βόλτα μας στο Ρήμπας, καθόμασταν, απολαμβάναμε. Τώρα έχει ξεφθυλίσει λίγο το θέμα, έχει χαλάσει, δεν διασκεδάζεις. Απλά περιμένεις να γίνει το κακό. Τέλος πάντων, να μην τα λέμε αυτά, παιδιά, να μην τα λέμε. Γιατί όσες φορές και να τα πούμε, μάλλον κανένας δεν ακούει. Λοιπόν, εδώ έχουμε το Τέσλα. Τέσλα Model 3 Performance, το έχουμε δείξει σε προηγούμενο vlog. Μέσα στο σκοτάδι, ξέρετε. Εδώ κορνάρι μόνο του. Τι έγινε? Ωχ, να τα. Πες μου τέτοια. Πάλι άλλα. Και το κινητό μέσα. Ναι. Τι κλειδώνει μόνο του, θα μπορούσαμε να είχαμε μείνει. Ευτυχώς ξεκλειδώνει τελικά. Θα γράφαμε βλογκάρα. Τελικά ξεκλειδώνει. Είναι αφού το κινητό μέσα σου λέει, τι διάλο, εδώ είναι δύο. Θα γράφαμε βλογκάρα σήμερα, πώς να διαρρήξει ένα Τέσλα. Ξέρουμε. Τα ξέρεις, εντάξει. Ανοίγει εύκολα. Εντάξει. Εύκολα όχι, αλλά ανοίγει. Κάποιος θα το βουτήξει. Ευτυχώς έχει το pin to drive, οπότε και να σου πάρουν και τα κινητά και όλα, αν δεν ξέρουν το pin, δεν μπαίνει μπρος. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τα έλεγα και μέσα στο αυτοκίνητο, Νικόλα, άκου να δεις τι παίζει τώρα και γιατί διαλέξαμε αυτό το αυτοκίνητο. Κατά καιρούς βλέπουμε στο Facebook διάφορα ποσταρίσματα Draghi Pinguer The Box. Οι πιο πολλοί διαλέγουν για να δείξουν ένα χρόνο, τον καλύτερο τους χρόνο, την Αιγαλέο. Θέλουμε να δείξουμε γιατί. Θα κάνουμε ένα δοκιμαστικό στην Αιγαλέο με το αυτοκίνητο που έχει απόλυτη επαναληψιμότητα και μετά, βγαίνοντας Αττική, θα κάνουμε πάλι άλλο ένα. Ένα ακριβώς ίδιο καρμπόν. Το τέλειο τι θα ήτανε? Έλεγα και με τον Διονύση. Το τέλειο θα ήτανε. Λοιπόν, το τέλειο, παιδιά, θα ήτανε να είχαμε ένα αυτοκίνητο τουρμπάτο. Να είχε 3-4 πιέσεις. Να είχε επαναληψιμότητα, βέβαια. Δηλαδή να ήταν DSG, για παράδειγμα. Να πατούσαμε στη μικρότερη των πιέσεων, γιατί δεν μας ενδιαφέρει το απόλυτο νούμερο, αλλά η διαφορά. Η σχετικότητα, δηλαδή. Και αφού πατούσαμε στην πίεση 1, στη μικρότερη, να βγαίναμε σε ένα δρόμο που να μην έχει ούτε κατοφέρεια ούτε ενοφέρεια και να πατούσαμε πάλι στην 1. Μετά στη 2, μετά στην 3 και να βλέπαμε πόση πίεση παραπάνω χρειαζόμαστε για να κάνουμε τον ίδιο χρόνο. Γιατί θεωρητικά πιστεύουμε ότι ο χρόνος που θα δούμε στην Αιγαλέου, λόγω κάποιων μοιρών που έχει κατηφορικών, θα είναι πολύ καλύτερος από ό,τι θα δούμε στην ευθεία. Πόσο θα είναι αυτό, θα το δούμε σήμερα. Το Tesla περίπου πόσο κάνει, 100-200. Το 100-200 που είναι ο κλασικός χρόνος στα που βάζουμε. 10 πρέπει να είμαστε. Τώρα εντάξει, ωραία, είμαστε και πιο κάτω στην μπαταρία, αλλά εντάξει, θα είμαστε στα ίδια νούμερα. Παιδιά, δεν μας ενδιαφέρει, δεν τσεκάρουμε σήμερα το Tesla ή το κάθε Tesla. Τσεκάρουμε ένα αυτοκίνητο που έχει επαναληψιμότητα για να δούμε δύο δρόμους. Θέλουμε να αναλύσουμε το φαινόμενο Αιγαλέου, όπως σας είπα και στην αρχή. Εδώ είμαστε στο αυτοκίνητο που κάνει κάθε φορά τον ίδιο χρόνο. Δεν μπορεί να κάνει λάθος οδηγός, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Επομένως, είμαστε στο τέλειο. Είμαστε ακριβώς για το τέλειο αυτοκίνητο για να κάνουμε τη σύγκριση. Λοιπόν, παιδιά, αυτά και σε λίγο μπαίνουμε στο Τέσλα και πάμε να κάνουμε το πρώτο πέρασμα που θα είναι στην Αιγαλέου. Θα δούμε και τις μοίρες ακριβώς. Θα σταματήσουμε να αναλύσουμε, να δούμε το πάτημα, τι είδαμε και μετά θα περάσουμε στο δεύτερο. Έτσι έχει το σημερινό vlog. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο.
Όχι, δεν μπορεί, τελείωσε η. Γιατί? Πρέπει να βράσει όλο αυτοκίνητο. Θα γίνει κάποια στιγμή. Άντε. Λοιπόν. Τι θες να μάθεις? Βενζίνα. Βάζει βενζίνα. Βάζει. Εγώ με τσαβατζής. Ωραία. Βάζει ρεύμα σε 100%. Και ξεκινάμε να πάμε Καλαμάτα. Είναι 250 χιλιόμετρα. Τυχαία στο λέω τώρα. Έτσι. Πόση ώρα θα μπορείς να πηγαίνεις με 200-250 στον δρόμο, πιστεύεις? Να μην πες κάτω από 200, μόνο στα διόδια. 150 χιλιόμετρα. Δηλαδή στην Τρίπολη δεν θα βγάλεις. Όχι. Θα την φάει μηδέν. Και αν πες κάτω από 50% η μπαταρία, έχει την ίδια απόδοση? Ή μπαίνεις σε safe mode? Πέφτει συνέχεια η μπαταρία. Δηλαδή ακόμα και από 90% με 70% έχεις διαφορά περίπου στα 60-70 άλογα. Δηλαδή αν έχεις 50% μπαταρία και στα διόδια της Τρυπόλεως σου έρθει ένα μάξι δίπλα. Τι? S3. Πρώτο στάδιο. Δεν έχει καμία ελπίδα. Θα το περάσεις? Ναι, εντάξει, είπες και κάτι που είναι αργό. Αν ήταν κανένας Ιάπωνας δυνατός. Τα σχόλια από κάτω βροχή. Όλοι οι βαγκίτες στα σχόλια βροχή τώρα. Κατάλαβες τι θα γίνει? Θα το περάσεις. Ναι, αν είναι ένα GTR μαμά θα με περάσει. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, το S3 είναι και αργό. Παίρνει πληροφορίες για το τι αυτοκίνητο θα πάρει τώρα. Μπορεί να είναι καλύτερα. Όχι. Πρέπει και ο κόσμος να ενημερώνεται. Εννοείται. Πάνω απ' όλα. Θα τα δοκιμάσουμε. Που έχω και εγώ και ο κόσμος. Κοίταξε, αν κάποιος έχει S3 πρώτο στάδιο, μπορούμε με 50% μπαταρία να το δοκιμάσουμε. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει. Να το τι, στάση. Στάση 400. Στάση 400 με 50% μπαταρία. Καλή θα είναι αυτή. Γιατί 50% μπαταρία, 100% μπαταρία. Εντάξει. Είπαμε για 50. Κόβει άλλο, θα πάμε μηχανική. Άντε, με κομμένη πίεση, με κομμένη πίεση. Λοιπόν, Νικόλα, σκέφτομαι τώρα αυτό που λέγαμε, 100-200 ή 60-160 να γράψουμε για να είναι παραπλήσει η χρόνη των περισσότερων σχετικά δυνατών σε εισαγωγικά αυτοκινήτων. Επειδή αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το πόσο κοντά θα είναι τα δύο νούμερα. Ναι, άρα και να πούμε και κάπου αλλού. 60-160. Νομίζω ότι 60-160 θα είναι πιο ασφαλές και πιο χαβαλατζίδικο. Λοιπόν, πάμε 60-160. Και θέλω να μου πεις από τώρα, Διονύση, ναι, τι διαφορά πιστεύεις θα δούμε, ή μάλλον κάτσε να δούμε πόσο θα γράψει 60-160 και μετά να μου πεις πόσο θα δούμε λογικά παρακάτω, μάλλον παραπάνω σε έναν δρόμο που θα είναι σχετικά απόλυτη ευθεία. Πιστεύω ότι το Tesla θα έχει ελάχιστη διαφορά. Ναι, για να δούμε. Όταν λες ελάχιστη, κάτσε να δω πόσα δευτερόλεπτα θα γράψει 60-160. Αν ήταν κάποιο άλλο αυτοκίνητο, πιστεύω θα έχει μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά, Το Tesla θα βγάλει το ίδιο. Του δευτερολέπτου. Ε? Γιατί, αφού λίγο εδώ πέρα έχουμε απόλυτη επαναληψιμότητα. Ναι, αλλά αυτό δουλεύει αλλιώς. Λες, Λοιπόν. Πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε, ρε παιδιά. Πάμε να δούμε. Πάμε να μπούμε στο Tesla και να δούμε. Περιμένετε εδώ πέρα, ερχόμαστε. Οπα. Τεσλάκι, παιδιά, εδώ πέρα. Κλείνουμε μουσική. Ωραία. Να έχουμε και τον ήχο του μοτέρ. Ναι, είναι ωραίο να το ακούς. Θα να βάλουμε εδώ και... Ζώνη, παιδιά, ζώνη παντού. Μπαίνετε, φοράτε ζώνη. Περίεργο τώρα, ένα vlog, παιδιά, το οποίο, ενώ θα κινούμαστε, δεν θα ακούτε τίποτα. Γίνονται και αυτά. Θα πατάμε και θα ακούμε τίποτα. Ναι, θα είναι περίεργο. Δηλαδή, από τα αλήθεια θα πάμε τώρα και θα πατήσουμε. Άσχετα αν ακούτε ή όχι. Ωραία, κάνει και αντίλαλο εδώ μέσα. Λοιπόν, Piguier έτοιμο. Παιδιά, θα το ρυθμίσουμε στο 60-160 και πάμε να κάνουμε το δοκιμαστικό για να λύσουμε τις όποιες απορίες έχουμε για το φαινόμενο εγαλαίου. Το κλιματιστικό, ρε εσύ, πες μας, χάνει το δρόμο. Αριστερά. Όχι, δεν μπαίνει από πουθενά. Δεν μπαίνει από πουθενά. Δεν μπαίνει από τα μοντέλα. Έχεις, δεν έχεις, δηλαδή το ίδιο και το αυτό είναι. Απλά τελειώνει η μπαταρία λίγο πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα. Δηλαδή.
ακούγεται τίποτα, ξέρετε. Μάλλον όσοι έχετε μπει σε Τέσλα, ξέρετε. Όσοι δεν έχετε μπει, παιδιά, αυτός ο ήχος που ακούτε τώρα είναι ο ήχος του Τέσλα. Μοναξιά. Έχεις βάλει εδώ να πιάσει το 160. Βάλ' το από τώρα. Αριστερά. Κάνουμε τον κύκλο, παιδιά, εδώ πέρα. Πάρουμε θέση και φεύγουμε. Το γράψαμε. Λοιπόν, έχουμε γραφεί. Ο χρόνος για το 60-160 είναι 6:67. 6:67. Οι μοίρες της που είμαστε Γαλλίου είναι μείον 2,66 μοίρες και διανύσαμε 191 περίπου μέτρα για να ολοκληρώσουμε αυτή τη μέτρηση. Το βλέπετε και στην οθόνη αναλυτικά πώς και τι, και η επόμενη μέτρηση που χρειάζεται να κάνουμε είναι σε ένα δρόμο ευθεία όπου θα βλέπουμε 0 ή θετικές μοίρες. Στην κλίση να δούμε πόση θα είναι η διαφορά σε ένα αυτοκίνητο με απόλυτη επαναληψιμότητα όπως είναι το Tesla που είναι 100% ηλεκτρικό. Λοιπόν, κάνουμε και τη δεύτερη μέτρηση μόλις θα βρούμε μια καλή ευθεία και τα συζητάμε. Λοιπόν, έχουμε βγει κανονικά την κοιοδό, παιδιά, και θα βρούμε ένα κομμάτι που να φαίνεται τουλάχιστον στο μάτι ευθεία, να κάνουμε ακριβώς την ίδια δοκιμή και με τη βοήθεια του πικέρ να δούμε αν όντως ήταν 0. Σίγουρα θα έχουμε εύκολα κομμάτια να πετύχουμε έτσι με μηδενική κλίση. Παιδιά, ώστε να βρούμε το κομμάτι, να ξέρετε, πολλοί μου λέτε, διαβάζω σχόλια για την ποιότητα της εικόνας που είναι στο YouTube. Σηκώνω ποιότητα 4K, αλλά κάτι γίνεται στον τρόπο που το YouTube μειώνει την ποιότητα για να είναι λιγότερα τα δεδομένα στο σερβερ και επομένως αυτό είναι που φταίει και σας δείχνει την ποιότητα. Δηλαδή αν δείτε την μήτρα από το βίντεο, δηλαδή έτσι όπως το στέλνω εγώ, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το βίντεο όπως το βλέπετε εσείς. Δυστυχώς είναι κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πέφτει τόσο η ποιότητα. Να σας βοηθήσω, θα το ψάξω και θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο. Εάν πιστέψτε με, εάν θέλετε εσείς καλύτερη εικόνα μία φορά, εγώ το θέλω 10. Γι' αυτό εξάλλου γράφουμε 4K σε 60 frame. Κάτι καλύτερο δεν μπορούμε να κάνουμε γιατί βγαίνουν τα βίντεο 20 και 30 γίγα το καθένα. Τουλάχιστον, παιδιά, τουλάχιστον. Κομμένη ποιότητα 30 γίγα. Τι άλλο να κάνουμε. Τι λες, Νίκο, βλέπεις καμία ευθεία καλή, πώς το κόβεις? Ακόμα κάτι φορές βλέπω. Καλά θα φανεί, άμα είναι δεν το μετράμε. Έχουμε το 667 που έχουμε κρατήσει μέχρι τώρα. 667 και βλέπουμε. Βλέπω μπροστά. Τώρα είναι κάτι φορά. Διονυσάρας εκεί πέρα έχει πιάσει την ευθεία και το λιώνει. Είδες, ο Διονύσης ακούγεται λες και έχει εξατμίσεις, αυτορμάρκετ. Νόμιζα ότι είναι
ή εξατμίσεις, όχι απλά εξατμίσεις. Ναι, και είναι εργοστάσιο. Θα τον γράψουνε γιατί είναι εργοστασιακός. Ναι. Παιδιά, αυτό που έλεγε ο Πάτερ στο προηγούμενο vlog, ότι έχει φανταστικό ήχο το Abarth. Παιδιά, έχει φανταστικό ήχο και είναι εργοστασιακός. Δεν μπορείς να το πιστέψεις, δηλαδή, ότι μπορεί μια εργοστασιακή εξάτμιση να βγάζει τέτοιο ήχο. Είναι κροτάλισμα, δεν είναι ο δυνατός ο ήχος. Είναι περίεργος ο ήχος. Πολύ περίεργος. Μοιάζει με M ήχο. Με? Με τον ήχο από τα M. Ναι, είναι περίεργο, παιδιά. Ένα μοτεράκι 1400 τώρα, δηλαδή άμα σου βάλουν τον ήχο, δεν λες αποκλείεται να έχει 1400. Ναι, όχι, αποκλείεται. Πολύ περίεργο. Πόσο πιο πάνω άραγε θα δούμε το 667 σε πολυτευθεία. Δούμε 7-2. Θα δούμε πάνω από 7. Πάνω από 7 σίγουρα, θα είναι 7-2, θα είναι μισό δευτερόλεπτο διαφορά. Μισό δευτερόλεπτο, παιδιά, στο 667 μιλάμε θα κοντά στο 9% διαφορά χρόνου. Δηλαδή το κάνουμε με το 100% για να καταλάβετε, δηλαδή, για να ξέρετε. Μια καρότσα είναι στο. Ναι. Και ο Νησάρας εδώ κόβει. Για να πάμε Λαμία. Ναι, προς Λαμία θα πάμε. Πέρα από εσά, πέρα. Προς Λαμία και θα δούμε ένα κομμάτι. Μπορεί να φτάσουμε και κοντά Χωριάτικο που κάνουμε τις κλασικές μερίσεις. Κάπου θα βρούμε κάποια ευθεία της προκοπής, θεωρώ. Δεν γίνεται, δηλαδή η Εθνική να φτιάχτηκε πάνω σε ανηφόρες και κατηφόρες, συνέχεια. Μισό δευτερόλεπτο διαφορά είναι περίπου στα 6 μέτρα. Θα το δούμε και θα μας γράψει την απόσταση. Οπότε θα το δούμε. Είναι μια, εννοείται, ναι. Ένα μάξιμο, μια γράψη. Θα δούμε πόσα μέτρα διανύσαμε σε αυτά. Βέβαια δεν κάνει κανένα πάτημα 60-160. Στα πατήματα συνήθως υπερβαίνουν τα χιλιόμετρα κατά πολύ. Εμείς τώρα τα υπερβαίνουμε στιγμία, απλά για να δείξουμε λίγο εδώ, κάτι τη διαφορά. Καλά. Κάτι φαίνεται εδώ καλό. Για πες στα χιλιόμετρα, φτιάξω εκεί τα normal. Ωραία. Ευτυχώς έχουμε Διονύση από πίσω. Για να δούμε. Και γράψαμε χρόνο 8 σχεδόν. 7.99, παιδιά, με 0.79G. Είχαμε λίγη και ανηφόρα, είχαμε 2%. Το ανάποδο από το βέβαια. Πάμε άλλη μία φορά. Εδώ είναι λίγο πιο φυσιολογικά, λίγο ανηφορικό, αλλά πιο φυσιολογικά θεωρώ. Πάμε άλλη μία. Να δούμε τι γίνεται. Τα ίδια, 7.95. 7.95 και η ανηφόρα ήταν 1.87. 1.87, παιδιά, εντάξει, φυσιολογικό. Φανταστείτε τώρα ότι σε εμάς στο μάτι φαίνεται και ευθεία. Το βλέπαμε, λέγαμε αποκλείεται, δεν έχει κλείσει. Δηλαδή θα μπορούσαμε να κάνουμε μια μέτρηση εδώ και την πάρουμε στο Facebook. Σωστά, Νικό. Σωστά. Τα λέγαμε, εντάξει. Και μετά να βλέπαμε ότι όπα να έχει και 1,8 κλίση ανηφορική. Valid βέβαια, θεωρώ, ναι, γιατί είναι κάτω από 2 μοίρες. Λοιπόν, θα σταματήσουμε κάπου και θα βάλουμε, εσείς βλέπετε παράλληλα και, και τις δύο μετρήσεις στην οθόνη, παιδιά. Θα σταματήσουμε κάπου λίγο να τα συζητήσουμε, να δούμε τα μέτρα, να πούμε τα συμπεράσματά μας και να πείτε και εσείς στα σχόλια από κάτω τα συμπεράσματά σας και να εξηγήσουμε το φαινόμενο εγκαλέου. Σε λίγο, παιδιά, μόλις σταματήσουμε, να βρούμε και τον Διονυσάρα, να μας πει
και να ζητήσουμε και μια γνώμη γυναική για το Τέσλα. Πάμε από εδώ πάνω. Σε λίγο, παιδιά. Και επειδή η τρέλα δεν σταματάει εδώ, θα δούμε και άλλο ένα φαινόμενο. Το φαινόμενο Ολυμπιακό χωριό. Να δούμε εδώ τι θα δούμε και τι μοίρες έχουμε μετά την πρώτη γέφυρα. Εδώ είμαστε. Στο αυτοκίνητο, ναι. Διόνυση, αρέσει από πίσω. Ναι. Θα βγω. Φύγε. Να περιμένει γιατί χάσει το πιγγύρι. Το χάνει, δεν ξέρω αν θα το πιάσουμε. Το πιάσω. Ναι. Φύγε. Just 7.33 στο Ολυμπιακό χωριό με 0.94 κατοφέρεια, μείον 0.94 δηλαδή, παιδιά. Έχουμε τα αποτελέσματα, τα βλέπετε στην οθόνη τώρα, και τα τρία. Εθνική Οδό Ολυμπιακό χωριό Εγαλαίου. Τα τρία σημεία που θα μπορούσε να μετρήσει ο καθένας. Τα δύο σημεία χρησιμοποιούνται για πατήματα, Ολυμπιακό χωριό και Γαλαίο. Θα βάλουμε κάτω λίγο τα αποτελέσματα τώρα, καθώς θα τα βλέπετε και στις οθόνες, και θα εξηγήσουμε χρόνους και αποστάσεις. Και εδώ αριστερά. Έτσι, χαλαρά, ψύχρεμα, και να δούμε τι και γιατί. Είδατε, αφού υπάρχει ευκαιρία, παιδιά, να δούμε και να εξηγήσουμε μερικά πράγματα και να τα δείτε κι εσείς, όσοι δεν είστε ειδικά από Αθήνα. Εμείς είμαστε εδώ για να σας λύσουμε όλες τις απορίες. Δεν πάτησαμε. Τι να πατήσω? Με το... Fiat. No. Τι, επειδή είναι πίστα, τρέχει μόνο στην πίστα. Ναι. Λοιπόν, Διονυσάρα, έχουμε πάτημα Εγαλαίου, έχουμε πάτημα Ολυμπιακό χωριό, έχουμε πάτημα Εθνική Οδό και έχουμε από αρχείο πάτημα Σκοτάδια. Ναι. Έχουμε τα τρία πιο βασικά σημεία για κόντρες και το ένα σημείο που μπορούμε να κυκλοφορούμε κανονικά, και πολλές φορές υπάρχει πιθανότητα να πατήσουμε λίγο τον γκάζι περισσότερο για να δούμε πώς πάει το αυτοκίνητό μας. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε 4 χρόνους και στατιστικά διάφορα πάνω σε αυτούς τους χρόνους, να τους αναλύσουμε λίγο, να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, έχουμε λίγο πάνω στην οθόνη, παιδιά, τώρα και τους 4 χρόνους στα 4 διαφορετικά σημεία, τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, εμείς θα ξεκινήσουμε από την Εθνική Οδό, τα σημεία δηλαδή που έχουμε κάνει κατά καιρούς και στα διάφορα vlog τις δοκιμές μας. Ο χρόνος, τα νουμεράκια τώρα τα έχει ο Νίκος, και ο χρόνος στην Εθνική Οδό είναι 7.95. 7.95. Τα μέγιστα G που πιάνει το Tesla είναι 0.98 G. Εντάξει. Και η απόσταση που διανύθηκε, η απόσταση που διανύθηκε είναι 274 μέτρα και 41 εκατοστά για να γίνει αυτή η μέτρηση 60-160. Τώρα, για να μην μπερδεύεστε, παιδιά, στο 60-160. Το 60-160, βγάλτε το από το μυαλό σας ως πάτημα και μπορείτε να βάλετε οποιοδήποτε. Δηλαδή, θα μπορούσε να ήταν και 100-200 σε ένα άλλο αυτοκίνητο, ναι, που να έχει επαναληψιμότητα. Θα μπορούσε να ήταν ένα S3, ένα TTS. Κάπου εκεί πέρα θα κάνει. Εκεί θα κάνει, ναι. Κάπου στα 8 δευτερόλεπτα. Και μεθανόλες, εκεί θα κάνει. Λοιπόν, δικάβαλο. Έτσι όπως ήτανε. Ναι, για δικάβαλο. Μπράβο. 794-274. Λοιπόν, και πάμε μετά να... Αυτό ήτανε σε τι μοίρες στην Εθνική. 1,87.
1,87 ανηφορικό. Λοιπόν, πάμε μετά Εγαλαίου, παιδιά. Όπου Εγαλαίου γράψαμε χρόνο 6,67 με 0,93G, λιγότερα G από ό,τι είναι στην Εθνική, τα μέγιστα, λόγω κατηφόρας, με 2,66 μοίρες αρνητικές, κατηφόρα δηλαδή, τόσο είναι η Εγαλαίου, μείον 2,66, και διανύσαμε 228 χιλιόμετρα και 37 εκατοστά. 228 μέτρα. 228 μέτρα, ναι, και 37 εκατοστά. Λιγότερα. 50 μέτρα λιγότερα, μεγάλη διαφορά, για να πιάσουμε αυτά τα χιλιόμετρα, που εμείς είπαμε και το ξαναλέω, μπορεί να ήταν 60-160 για το Tesla, θα μπορούσε να ήταν 100-200 για ένα Audi, ναι, ή για ένα άλλο αυτοκίνητο, ρε παιδιά. Δεν παίζει ρόλο το αυτοκίνητο. Δεν παίζει ρόλο, ναι, και μην κοιτάτε το 60-160, θα μπορούσε να ήταν 100-200, σας λέω ξανά. Εξάλλου ο χρόνος μετράει. Ο χρόνος μετράει. Λοιπόν, μετά... Δηλαδή στα 8 δευτερόλεπτα έχουμε μια απόκληση 1,3. Και το 1,3 στα 8 σημαίνει 15% καλύτερο χρόνο. Ναι. 15% καλύτερο χρόνο θα κάνει. Δηλαδή αν ο χρόνος σας είναι 10 δευτερόλεπτα, αφαιρέστε το 15% για να δείτε πόσο θα γράψετε... Θα κάνεις 8,5. Από... Πόσο θα γράψετε Γαλλίο, δηλαδή 8,5. Τα 10 δευτερόλεπτα στην Εθνική Οδό είναι 8,5 είναι Γαλλίο. Λοιπόν, για ακριβώς σας γράφω, θα σας γράψω πάνω στην κάθε μέτρηση την απόκληση. Και έχουμε και το Ολυμπιακό χωριό. Λοιπόν, πάμε Ολυμπιακό χωριό. Ολυμπιακό χωριό. Έχουμε κατηφορικό δρόμο μείον 0,94, δηλαδή 0,94 μοίρες κατηφόρα. Στα όρια. Ναι. Valid και αυτό, κανονικά δηλαδή. Και έχουμε χρόνο 7,33. Είμαστε ενδιάμεσα, παιδιά. Είμαστε ενδιάμεσα στο Ολυμπιακό χωριό. Και χρειάστηκε για να διανυθεί αυτή η μέτρηση 254 μέτρα και 28 εκατοστά. 30 μέτρα 30 περισσότερο από την Εγαλαίου δηλαδή. 30 περισσότερα από την Εγαλαίου και πόσα μέτρα σε σχέση με την Εθνική. 20 μέτρα. Έτσι, βαριά, χοντρικά. Και πάμε Σκοτάδια, στο τελευταίο σημείο, όπου έχουμε χρόνο. Τι χρόνο έχουμε, Νίκο, στα Σκοτάδια? Στα Σκοτάδια πρέπει να είμαστε με καλύτερη μπαταρία, βέβαια. Δεν ήταν η ίδια μέρα, οπότε ναι, δεν είναι. Okay, είναι από αρχείο, όπως το είπα. Έτσι, είναι από αρχείο. Είναι 6,68, ο ίδιος χρόνος με την Εγαλαίου. Με 4% ανωφέρεια όμως, γιατί ήμασταν περισσότερη μπαταρία. Έτσι. Μπράβο. Δεν μπορούμε να το μετρήσουμε σωστά. Μπράβο, ναι. Δεν θα ήταν απόλυτο. Δεν είναι απόλυτο να το βάλουμε σε σύγκριση. Να μετρήσουμε όλες τις μετρήσεις που δείξαμε πριν. Μπράβο, ναι. Έγιναν την ίδια μέρα με πολύ μικρές διαφορές στην μπαταρία. Ναι, γιατί για να έχει 4 μοίρες και να το γράφει αυτό, ναι, έχει μεγάλη διαφορά στην μπαταρία και άρα είναι υποδύναμη. Και να ήταν και να είσαι και μόνος όμως εκεί. Ήμουν και μόνος μου. Επομένως θα μπορούμε να μετρήσουμε απόλυτα για τις τρεις μετρήσεις που γίνανε. Οπότε ο κόσμος θα καταλάβει. Λοιπόν, επομένως παιδιά, ναι, σε αυτά τα τρία τα σημεία. Ήταν τα ίδια, η ίδια μπαταρία, δικάβαλο, η ίδια μέρα. Βλέπουμε, ναι, από το ένα αυτοκίνητο που μπορεί να, το ίδιο αυτοκίνητο να γράψει 7,95 για την ακρίβεια στην Εθνική, μπορεί να είναι ένα 6,6 στην Εγαλαίου. Μια μεγάλη διαφορά. Και έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε, παιδιά, το... Έτσι εξηγούμε το φαινόμενο Εγαλαίου, παιδιά. Η χρόνη που βλέπετε, δηλαδή, στο Facebook και στα διάφορα social media, εξηγούνται κάπως έτσι. Με ένα 15% καλύτερο χρόνο από αυτό. Επομένως, μη σας πιάνει απεσιοδοξία όταν θα δείτε, δηλαδή, ένα νούμερο στην Εθνική, με ένα νούμερο στην Εγαλαίου και φοβάστε τη σύγκριση. Δεν έχει καμία σχέση. Και αν θέλετε να δείτε πραγματικά τι κάνει το αυτοκίνητό σας, καλό θα ήταν να πάτε εκτός από Εγαλαίου και Εθνική, να έχετε
μία άποψη για το τι γίνεται. Γιατί βλέπουμε πατήματα που στην Εγαλέα ο άλλος βλέπει χρόνο τρελό και πάει, πατάει έξω. Οπουδήποτε αλλού και τρέχει τη βόλα του. Και λέει, δευτερόλεπτο διαφορά. Και λέει τι έγινε τώρα, γιατί έχασα εγώ. Δεν λειτουργήσε σωστά το αυτοκίνητο, μου κόψε εδώ, μου κόψε εκεί. Σήμερα δεν δουλεύει. Και... μια χαρά δουλεύει. Τα περισσότερα είναι ρυθμισμένα για την Εγαλέο. Ναι, αλλά. Ειδική. Είναι λίγο. Είναι λίγο. Ναι. Έχουμε πρόγραμμα μη 1, μη 2, μη 3 και μη Εγαλέο. Μη Εγαλέο αυτό, ναι. Τι να πω, παιδιά. Αυτό το φαινόμενο. Εντάξει, αφού εκεί γίνονται οι κόντρες, πού θα τα στήσουν. Απλά όταν κάνετε τις μετρήσεις, εγώ αυτό λέω και βλέπετε ένα νούμερο έξω, να μπορείτε να το συνδυάσετε με τα δεδομένα που δίναμε, με τα ποσοστά επί της 100 των χρόνων, το τι θα δείτε στην Εθνική με το τι να περιμένετε να δείτε στην Εγαλέου. Και αυτό θα μπορούσε να το κάνει κάποιος, δηλαδή, ο οποίος είναι από Θεσσαλονίκη ή από κάπου αλλού, Κατερίνη, Πάτρα, οπουδήποτε, και να ξέρει ότι αφού βλέπω τόσες μοίρες στον δρόμο που κάνω τη δοκιμή εδώ, άρα αν το κατεβάσω στην Αθήνα και πάω Εγαλέου, θα βλέπω τόσο περίπου χρόνο. Εντάξει, εκτός και βρει κάποια κατηφόρα να έχει. Μπράβο, σχεδόν 3% κλίση να πάει να κάνει αντιστοιχεία. Σε αντιστοιχεία, σε κάποιο, ναι, άλλο μέρος. Λοιπόν, αλλά έτσι πολύ απλά μαθηματικά μπορείτε να ξέρετε. Έπρεπε να υπήρχε στο PGR, φίλε, να κάνει correction Εγαλέου. Αντιστοιχεία. Correction factor Εγαλέου, ρε φίλε. Να βλέπεις, δηλαδή εκεί πέρα που πάτησες, μπαπ, correction factor, τόσο στην Εγαλέου. Εντάξει, δεν μπορεί να γίνει. Θα ήταν πολύ, θα ήταν πολύ καλή μαγιά. Πολλά ρόλο. Αυτό, θα ήταν πολύ καλή μαγιά όμως, να έχουμε όλη την μέτρησή μας στο αντίστοιχο σημείο. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Έχουμε να πούμε τίποτα άλλο? Δεν ξέρω. Γιονισάρη, για πες για το Τέσλα. Πώς φάνηκε, έτσι δίπλα σου όταν περνούσε? Αναθεώρησες καθόλου? Όχι. Λοιπόν, και πριν κλείσω, παιδιά, θα κάνω και μια ερώτηση λίγο εδώ στη γυναίκα μου για το πώς σας φάνηκε το Τέσλα, μιας που ήταν η πρώτη φορά που μπήκε σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, και να έχουμε και τη γυναικεία άποψη στο κανάλι και στο θέμα επιτάχυνσης και στο θέμα χώρων και διαφόρων. Λοιπόν, για πες. Τι λέω, καταρχήν... Κυρία Βάσο. Άστε, κυρία Βάσο. Καταρχήν, μόλις μπήκα μέσα, που είδα που δεν είχε τίποτα, μόνο μία οθόνη στη μέση, ναι, μου έκανε λίγο έτσι περίεργο, άδειο. Θα το αγόραζα, μου άρεσε. Καλά, δεν έχει καμία σχέση επιτάχυνση του Evo με το Tesla. Καλά, καμία σχέση. Αυτό, εντάξει, καλά, εγώ δεν είμαι και άσχετη από αυτοκίνητα, είναι γνωστό αυτό, δεν έχω να πω κάτι. Πάνε και γρήγορο. Δεν κατάλαβα την επιτάχυνση. Ήταν σαν να, σαν να με πήγαινε αεροπλάνο. Άρα αρκετά γρήγορα, απλά δεν σου. Ναι, δηλαδή αίσθηση, πήγαμε με 2-2-20. Περίεργη αίσθηση το ότι δεν ακούγες τίποτα. Τίποτα. Με 2-2-20 και δεν. Χαλαρά. Πολύ. Πολύ χαλαρά. Τίποτα. Λες και είσαι στο PlayStation, ναι, και βλέπεις απλά μια τέτοια. Το πιο ωραίο που είχε το Tesla είναι ότι έχει χώρους να βάζουμε ό,τι θέλουμε, κορίτσια. Αυτό. 15 βαλίτσες στις διακοπές. Αυτό. Αυτή είναι η γυναική άποψη, παιδιά, για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Να πω και εγώ κάτι τελευταίο. Να πει και ο Διονυσάρας. Λοιπόν, από μένα καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, παιδιά, καλά να περνάτε. Και έχουμε πολλά vlog και ένα χειμώνα που να μας περιμένει δυνατό. Για πες, Διονυσάρα, λίγο. Πρέπει να δούμε το Tesla σε άλλες συνθήκες, μόνο, όχι μόνο στα 100-200, 0-100, 0-200. Και αυτά πρέπει να το δούμε σε πίστα και σε drift mode τι κάνει το αμάξι. Ίσως ωραία, εκεί μπορεί να αναθεωρήσω. Ωραία. Προσωπικά εγώ. Μας την κάνει τη χάρη ο Νικόλας. Ναι, και επίση είπαμε ότι θα υπάρχει και με συνοδηγό έκπληξη στροφιλίγια. Ωραία. Λοιπόν, τη μέρα που πρέπει να κανονίσουμε εμείς να πάμε Αγιάννη Ρώσο. Ναι. Κάποια μια τέτοια μέρα πρέπει και τον Νικόλα να τον πάρουμε, που είναι κλειστή στροφοδιαδρομή. Και να πάμε όλοι μαζί να καταλήξουμε σε καμία ψαροταβέρνα μετά να γίνει επίθεση. Εντάξει, άμα έχει καλή παρέα, όλα γίνονται. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, σας χαιρετώ. Μετά το κλείσιμο, σας δείχνω λίγο και στο τέλος. Για όσους ρωτήσανε πώς μπορούν να δουν τη σεζόν 1,
Σας έχω ξαναπεί σε προηγούμενο βίντεο, σας βάζω λίγο επανάληψη τι ενέργειες πρέπει να κάνετε για όσους θέλουν να δουν την πρώτη σεζόν. Και πιο πολλοί μου λένε το αγαπημένο τους επεισόδιο ήταν το επεισόδιο με τον Κομμάτο. Δείτε στο τέλος τι πρέπει να κάνετε. Γεια χαρά, παιδιά. Θα σας δείξω τώρα πώς μπορείτε να το κάνετε από συσκευές iPhone που έχουν λογισμικό iOS και πώς από τις άλλες συσκευές που είναι Android. Ποια είναι η διαδικασία, δεν είναι κάτι δύσκολο, είναι πολύ απλό. Σε 3-4 λεπτά θα σας λυθούν όλες οι απορίες. Επομένως, τσεκάρετε πώς γίνεται για αρχή στο iPhone. Λοιπόν, παιδιά, iPhone. Πάμε και πατάμε Safari εδώ που είναι το browser, εντάξει. Εδώ. Μας βγάζει μια σελίδα, συνήθως στο Google, στους περισσότερους. Εδώ πάνω στις διευθύνσεις, πάμε και ανοίγουμε το YouTube. Γράφουν δηλαδή YouTube. YouTube. Και εδώ που κάνουμε search, βάζουμε Κωνσταντίνος Γιοταχή. Και μας πάει στη σελίδα, πατάμε πάνω σε εικονίδιο, που λέει Κωνσταντίνος Γιοταχή, και μας βγάζει εδώ τα διάφορα βιντεάκια. Λοιπόν, τι θέλουμε να κάνουμε τώρα? Πρέπει να κάνουμε μια ρύθμιση για να το βλέπουμε σαν να το βλέπαμε σε υπολογιστή. Και πώς γίνεται αυτό? Κλείνουμε τη σελίδα και πάμε στις ρυθμίσεις. Κατεβαίνουμε κάτω και ψάχνουμε εκεί που λέει Safari, εδώ. Safari. Πάμε τέρμα κάτω και γράφει εδώ ιστότοπος για υπολογιστές. Πατάμε και ανοίγουμε το κουμπάκι που λέει όλοι οι ιστότοποι. Φεύγουμε από εδώ και ξαναγυρνάμε πίσω στο Safari. Αν κάνουμε ανανέωση τώρα, βλέπετε ότι αλλάζει η εικόνα και φαίνεται σαν να το βλέπετε από υπολογιστή. Και εμφανίζεται το κουμπάκι συμμετοχή. Πατάμε το κουμπάκι συμμετοχή και βλέπετε κατευθείαν Season 1 και συμμετοχή. Όπου πατάμε συμμετοχή, και κάνουμε αγορά. Τόσο απλά. Και πάμε σε Android, παιδιά, όπου στο Google Chrome, πατάμε Google Chrome δηλαδή, και μπαίνουμε μέσα στο Google. Γράφουμε από πάνω Κωνσταντίνος Γιοταχή. Εντάξει. Κάνουμε ένα search και μας βγάζει εδώ YouTube και τα λοιπά. Πατάμε σε ένα βιντεάκι, όποιο να είναι. Πατάμε εδώ. Τις διαφημίσεις κάνουμε παράληψη και μας εμφανίζει το βίντεο όπου έχει εγγραφή συμμετοχή για να δούμε τη σεζόν 1. Καταρχάς κάτσα να κάνω μια εγγραφή τώρα και καμπανάκι πάντα. Λοιπόν, πατάμε συμμετοχή. Παντώντας συμμετοχή, εντάξει, πατάμε εδώ συμμετοχή στο 099, στο μικρότερο, και σας βγάζει να κάνετε με PaySafe ή με PayPal ή με χρεωστική. Προχωράτε στην αγορά και ανοίγει η σεζόν 1. Αυτά, παιδιά, για όσους ρωτούσαν πώς γίνεται η συμμετοχή. Πιο πολύ μπερδεμένο νομίζω ότι είναι στο iPhone. Θέλω να μας μπερδεύουν λίγο εκεί πέρα οι απόγονοι του Steve Jobs. Λοιπόν, στο Android είναι πολύ εύκολο. Επομένως, όποιος θέλει για σεζόν 1, από εκεί.